Εμείς δεν είμαστε διαστήμια.
το δικαίωμα να απολαύσουν την ακολουθία. Όποιοι δεν θέλουν να περάσουν έξω, κάντε τους έξω. Κάντε τους έξω. Εσείς οι πιστοί, κάντε τους έξω να συνεχίσουν την ακολουθία. Απομονώστε αυτά τα στοιχεία. Κάντε τους έξω. Κάντε τους έξω. Κάντε τους έξω. Βλέπετε αυτό τώρα. Θεωρείται ορθόδοξη παράδοση. Καταλαβαίνετε. Βλέπετε αδελφοί. Βλέπετε αυτό. Ενημερωνόμαστε. Θα μου επιτρέψετε. Εάν θέλετε τώρα. Εγώ θέλω. Είναι θαυμάστρια. Καθόλου. Λοιπόν, αφαίρεσαι και εσύ ως Σαν το χρυσάφι μες στο χωνευτήρι της δοκίμασης και σαν θυσία ολοκαυτώματος με εμπένια κατεύθυνση. Το κινητό, το καιρό που θα μοιάζουνε με σπίτες στη διαπερνή της καλαμιές. Θα κυβερνήσουν έθνη, λαούς θα εξουσιάσουν. Αλλά ο Κύριος θα είναι ο παντοτινός τους βασιλιάς. Όσοι με εμπιστοσύνη θα στηρίζονται σ' αυτόν, θα κατανοήσουν την αλήθεια. Και όσοι σ' αυτόν πιστεύουν, με αγάπη θα τον καρτερούν. Για την χάρη και εσπλαχνία δίνει στους αφοσιωμένους του και φροντίδα σ' όσους έχει εκλέξει. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια. Ο Κύριος τους αμείβει. Φροντίζει ο ύψιστος για αυτούς. Για τούτο δόξα βασιλική θα τους δοθεί. Στέμα λαμπρό από το χέρι του Κυρίου. Με το δεξί του χέρι θα τους προστατεύσει. Με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Τον ζήλο του για πανοπλία θα περιπληθεί. Την πτήση όπλο του θα μετατρέψει για να αποκρούσει τους εχθρούς. Για θώρακα τη δικαιοσύνη θα φορέσει. Θα βάλει περικεφαλαία του την αμερόληπτη του χρήστη. Για σπίδα ακαταμάχητη την αρετή θα πάρει. Η μία η οργή του θα αγωνίσει για ρομπέα κι όλοι μαζί του η πτήση θα πουλευά τους αρχιεμείς. Σαν βέλη εύστοχα θα φέρουν οι αστραπές και μέσα από τα σύννεφα σαν από καλολυγισμένο τόξο στο στόχο θα πετιούνται. Σαν πέτρες που από τη σπερδόνη εκτοξεύονται ορμητικό θα πέφτει το χαλάζι. Τα κύματα της θάλασσας πάνω τους θα ξεχνούν και οι ποταμοί όλοι μαζί με μιας θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον τους άνεμος ισχυρός, σαν λέλαπα θα τους κατασπίσει.
Έτσι θα ερημώσουν οι ανομίες όλη τη γη και θρόνους ισχυρών τα κακουργήματα θα ανατρέψουν. Ακούστε λοιπόν βασιλιάδες και αντιληφθείτε το. Μάθετε το εσείς που είστε δικαστές όλης της γης. Με προσοχή ακούστε εσείς που κυβερνάτε τα μεγάλα πλήθη και που καβιάζετε για την κυριαρχία σας πάνω σε λαούς πολλούς. Από τον Κύριο σας δόθηκε η εξουσία και η κυριαρχία από τον ύψιστο. Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα. Ο δίκαιος, ακόμα κι αν πεθάνει πρόωρα, θα είναι αναπαυμένος. Γιατί έντιμα γυρατιά δεν είναι τα μακρόβια, ούτε εκτιμούνται με βάση το πλήθος των ετών. Η πρόνηση για τους ανθρώπους είναι σεβαστή σαν τα λευκά μαλλιά και η άμεμπτη ζωή σαν τα βαθιά γεράματα. Ο άνθρωπος που έζησε θεάρεστα αγαπήθηκε από τον Θεό και επειδή ζούσε στους αμαρτωλούς ανάμεσα, μετατέθηκε σ' άλλη ζωή. Αρπάθηκε, μη τύχει και η κακία της σύνεσή του αλλοιώσει ή η ειδωλιότητα τον εξαφατήσει. Πράγματι, η θελπικότητα της κακίας αμαυρώνει τα καλά και η παραδάλλη της αμαρτωλής επιθυμίας διαφθείρει σε το πιο αγνό μυαλό. Κατορθώνοντας σε λίγα χρόνια να τελειοποιηθεί, είναι σαν να ζήσε πλήρη και μακροχρόνια ζωή. Ήταν αρεστός τον Κύριο, γι' αυτό και βιάστηκε να απομακρυνθεί από την κακία. Τα πλήθη βλέποντάς το αυτό και μη κατανοώντας το, δεν έλαβαν υπόψη τους το εξής, ότι χάρη και εσπλαχνία προσφέρει ο Θεός τους εκλεκτούς του και προστατεύει τους αποσυρωμένους. Επισκόπου ημών η Κυρία,